αυξήσεις της τάξης του 15% ζητούν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο, εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει την ίδια δυναμική με αυτή του 2022. Εμείς ζητάμε αυξήσεις της τάξης τους 15%, από εκεί και μετά ζητάμε και κάποια θεσμικά δικαιώματα, όπως είναι οι εργαζόμενοι που προέρχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας στα ξενοδοχεία, να αμείβονται και αυτοί οι εργαζόμενοι με τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και όχι με τον κατώτατο μισθό, αφού προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Έχοντας ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο τις συνομιλίες, η τοπική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, με τους ξενοδόχους να δηλώνουν ότι προτιμούν Έλληνες για προσωπικό, την ώρα πάντως που λόγω της μεγάλης έλλειψης σε προσωπικό που καταγράφηκε πέρυσι, ήδη γίνονται μέσω περιφέρειας προσπάθειες για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει με την τοπική σύμβαση. Στο περίπου τα έχουμε βρει. Έχουμε κάνει κινήσεις από τρίτες χώρες για βοηθητικό προσωπικό μέσω περιφέρειας για 5.000 κόσμο για όλη την Κρήτη. Τώρα θα δείξει. Να δώσουν οικονομικά κίνητρα σε νέους ανθρώπους να δουλέψουν στον τουρισμό και στους παλαιότερους να παραμείνουν στο χώρο, εξήγησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά για την οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν αξιοπρεπείς μισθούς. Σίγουρα το κίνητρο είναι πρώτο το οικονομικό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μερίδα εργοδοτών ξενοδόχων δεν τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ξέρουμε ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, δεν μπαίνουν ρεπό, δεν αμείβονται υπερεργασίες, υπερορίες. Από εκεί και μετά σίγουρα υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Σίγουρα για να φέρουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες μπορεί να έρθουν, αλλά από εκεί και μετά πρέπει να τονίσουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητος τομέας που εκεί σε όποιο πόσο και να εργαστείς, πρέπει να έχεις την εκπαίδευση, πρέπει να έχεις την κατάρτιση, πρέπει να μιλάς ξένες γλώσσες. Είναι μια μεγάλη αύξηση που θα πάρουν το προσωπικό, οπότε σίγουρα πιστεύω ότι και ο κόσμος θα θέλει να γυρίσει στα ξενοδοχεία, γιατί εμείς θέλουμε το ελληνικό προσωπικό, δεν θέλουμε ξένους, θέλουμε Έλληνες όσο περισσότερο γίνεται. Από εκεί πέρα, αν δεν φτάνουν, θα φέρουμε και ξένους. Ελλείψη πάντως προσωπικού και με το φόβο να μείνουν εν μέσω τουριστική σεζόν χωρίς προσωπικό, αρκετοί ξενοδόχοι στο Ηράκλειο, όπως διευκρίνησε ο κ. Κοκολάκης, έχουν θεσπίσει και μπόνους για όσους από τους εργαζόμενους ολοκληρώνουν τη σεζόν ως εργαζόμενοι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, μεμονωμένες, θα έλεγα ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, αλλά υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς το επικροτούμε και θέλουμε να τους μιμηθούν και άλλοι εργοδότες, που τόσο ώστε πραγματικά να ανταμείβονται οι εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο.